Είχαμε την εντεκάδα της ντροπής για τον Άρη μέσα στο ΆΚΑ που επί άλλων χρόνων, άλλων ημερών, άλλων προέδρων, άλλων οπαδών, θα λέγανε ότι ήταν στημένο το μάτς 100%. Και γιατί θα το λέγανε? Γιατί θα βλέπαμε μια εντεκάδα η οποία πραγματικά ήταν παιδική χαρά. Είναι ντροπή για τον Άρη να έχει δύο center back στον πάγκο, τον Σόουζα και τον Δελιζίση, και να παίζει στόπερ δίπλα στο Μαυράκι ο Μπάσα. Με αυτόν τον τρόπο πιθανόν ο προπονητής να λέει στη διοίκηση: δεν έχω καλούς center back. Επίσης ο προπονητής μπορεί να λέει με τον τρόπο του ότι δεν έχω και καλά center forward, γιατί ενώ έχω τον Νασλίδη, τη Φαγκλάνα και τον Γιουινές σαν εννιάρι, εγώ προτιμάω τον Τεκινή αντί αυτών των δύο. Δηλαδή, μου είπα να Αργιανή σήμερα πρόσεχε να πει. Ποιο? Με λίγο ύφο απελητικό. Στο λέω απλά το μεταφράζω. Σε μένα ναι. Να απειλήσουν τις μάνες τους οι Αργιανοί και τους μπαμπάδες τους. Δεν έχουν μούτρα να απειλήσουν εμένα ούτε οι Αργιανοί ούτε οι Παοξίδες. Ο Ραπτόπουλος τα παίρνει από τους χορηγούς. Τσιμουδιά, μην πέσει ροπαλίδι. Σε Αργιανούς, Παοξίδες, Ηρακλήδεις, Πανιόνιους, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς. Αυτά τα απειλητικά τα κάνουν στη γειτονιά τους. Εντάξει. Στις μάνες τους, μπαμπάδες και στις γκόμενες, άστα τα απειλητικά σε μένα. Όχι απειλητικά. Έχει λοιπόν, αυτά να τα πούνε σε μένα μπροστά, πες αυτούς εκεί τους κολόμακες που έρχονται και σου λένε και στραβώνουν το στόμα. Ας, έχουμε φάει πολλά χρόνια. 30 χρόνια έσημα, 9.000 έσημα στις στραβοστομιές έχουμε. Άσε. Τους Αργιανούς και τους Ηρακλήδες και τους Παοξίδες, άσου σε μένα. Και τους πάω και τους Ολυμπιακούς. Άσε, μην σε τρομοκρατούν κτλ. Φρασίδι είναι. Λοιπόν, δύο center forward στον πάγκο, δύο center back στον πάγκο για να παίξει ο Τεκίνη και ο Μπάσα. Μόνο αυτό, μόνο αυτό, επί άλλων εποχών. Επί άλλων εποχών θα λένε το δώσαν το παιχνίδι. Τώρα φυσικά είναι πιο light τα πράγματα. Και επί άλλων εποχών, όταν γινόταν το 1-2 μέσα στο Χαριλάου με ανατροπή, αντί να ακουστούν χειροκροτήματα, κλαπ, κλαπ, κλαπ κτλ., τα ακούγανε πουσλούκια και βρισιές και ιστορίες για αρκούδες. Δεν ενδιαφέρει, εγώ βλέπω στην μπάλα σήμερα ότι ο Άρης δεν βλεπότανε. Δεν βλεπότανε από πλευράς φυσικής κατάστασης, δεν βλεπότανε από πλευράς οργάνωσης παιχνιδιού, δεν βλεπότανε σε pressing ψηλά, δεν βλεπότανε σε μαρκαρίσματα στο κέντρο, δεν βλεπότανε στα δυο του πλάγια μπακ, ιδιαίτερα σε αυτόν τον Κωνσταντινίδη. Ούτε πήρε το. Ο Κωνσταντινίδης ήταν με τη φανέλα του Πάουκ και στο Εγκυνιακό Άρη σας έκανε κάτι δάχτυλα. Τον πήρατε στον Πάουκ, στον Άρη με 1,5 μέτρο μπόι. Να τον κάνετε στη θέση του Τζανακάκη. Φάγατε τον Τζανακάκη να βάλετε τον Κωνσταντινίδη. Μάλιστα. Και μετά βάζετε το Σόουζα δεξί μπακ όταν το μάτσο έχει κρυθεί. Και μετά πατάτε του Γουινέ σέντερ φορ όταν το μάτσο έχει κρυθεί. Άστε το παραμύθι. Λοιπόν, μαρκάρης ψηλά ο Άρης από το πρώτο μέχρι το πέμπτο λεπτό. Να κάνει τι ο Άρης? Να κερδίσει την μπάλα ψηλά, βάλει γκολ την ΑΕΚ. Μπαίνει ο άλλος 40 μέτρα κούρσα και το βάζει μέσα στα δίκτυα. Ψηλά ο Άρης σήμερα ήταν για τα πανηγύρια. Δεξί μπακ 1.50. Αριστερό στόπερ χαφ. Εξάρι 1.50. Σιώπης. Μπρούνο Γκάμα Γκαρσία κάτω από 1.80. Ποιο σου αγάπη μου. Σε λατρεύω. Πηδούσανε οι Βουγιουκλάκοι με την Καρέζη που ήταν στο 1.60, περισσότερες κεφαλιές θα παίρνανε. Οι Βουγιουκλάκοι με την Καρέζη. Είναι αυτή η ομάδα να πηδήξει κεφαλιά? Σας βάλαμε στα δίχτυα. Δεν ξέρω τι θα βγάλετε αύριο, θα πείτε ευθύ ο προπονητής κτλ. Είναι γνωστό ότι θέλετε να φάτε τον προπονητή. Είναι γνωστό ότι ο προπονητής σήμερα δεν ξέρω αν έκανε αυτό στη σύνθεση, αν δεν την έκανε πρόβλημά του. Η εικόνα του Άρη είναι ότι πάει φιλικά απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να έχεις το Δελιζίση στόπερ 1.90 και το Σόουζα, αυτό το Σόουζα, και να βάζεις χαφ. Σαν να λες δηλαδή, σαν προπονητής στον τεχνικό διευθυντή και στον πρόεδρο, σιγά τα center back μου έφερες. Και όταν πετάς τον Τεκινή center for, αντί να βάλεις τον πώς το λένε τον κανονικό, τον Γιουινές ή τον άλλο τον Αριανό, τον Νασλίδη, λες δηλαδή εγώ δεν έχω center back, δεν έχω center for και παίζω κατά συνθήκη τον Μπάσα, παίζω κατά συνθήκη αυτόν εδώ πέρα. Δεν έχει center for. Δεν έχει center for. Λοιπόν, για αυτούς τους Αργιανούς που γαυγίζανε και λέγανε. Τι λένε Αργιανοί, τι σου λένε Αργιανοί. Λοιπόν, κοιτάξτε να σωθείτε, σωμένοι είστε. Εντάξει, αυτό δεν είναι ομάδα που παρουσιάζεται. Αυτή δεν είναι φυσική κατάσταση. Είδα σε κάποια στιγμή, να πούμε να κάνει ένα sprint. Ποιο ήταν? Ο Μπρούνο Γκάμα.
Έκανε ένα σπριντ στο 46ο λεπτό. Σαν τη θιά μου τη σχολεμένη τη βάζω που προσπαθούσε να πιάσει το λεωφορείο το 31 βούλγαρη σφαγεία και έπεσε με τα ψώνια κάτω. Κοίτα και χαλασμένο το λεωφορείο. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Ταλαιπώρια. Ταλαιπώρια μεγάλη. Ταλαιπώρια, πες τα. Ξενέρα στους Αριανούς. Πες τα τώρα, τι να δεύτερη. Έχεις λοιπόν δύο center back στον πάγκο. Να βγει και να μιλήσει. Ο center back δεν τον έβαλε. Και να παίξει ο half center back. Και έχεις δύο center four. Άχρηστη δηλαδή και οι δύο. Και πας με τον Τεγκίνη. Με τον Τεγκίνη. Δεν κάνουν ούτε μια κίνηση να βάλει τον Τεγκίνη extreme και να βάλει τον μπάσα δεκάρι. Φόρ. Ο μπάσα τον είχε το στόπερ. Τον είχε extreme. Και τον ένα και τον άλλον. Μετά με βάζει τον Κολάσο αριστερό εσωτερικό μέσο. Εσωτερικό 8. Σαν το 4-3. Ναι. Ο Κολάσο παίζει στον Ατρόμητο βασικό. Παίζει στην Τρίπολη βασικό ο Κολάσο. Παίζει στον Πανιόνιο βασικό ο Κολάσο. Είναι Κολάσο, όχι. Είναι Κολάσο. Κολάσο όπως είναι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα σώνεται. 9η, 8η, 7η, 9η, 8η, 10η. Μέχρι εκεί είναι. Εντάξει. Έχασε το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Πληρώθηκαν οι παίκτες μετά δύο μέρες 850.000 ευρώ και καθάρισε η ομάδα από χρέη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά σήμερα αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα σήμερα, εδώ μου είναι γραμμένα στα κοιτάρια και κρατιέται και αρχείο. Εάν δεν ήταν φιλικό, ήταν για μπουνιές. Δηλαδή, αν δεν το δώσετε το μάτς στην ΑΕΚ. Δηλαδή μου πες ότι θέλατε να κάνετε ένα δώρο. Εάν δεν το δώσετε το μάτς στην ΑΕΚ, είστε ποδοσφαιρικά ηλίθιοι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.